μέσω αντιδράσεων από την αντιπολίτευση και από τα συνδικάτα παρουσιάστηκε σήμερα το νέο νομοσχέδιο για τα εργασιακά. Οι διατάξεις του νομοσχεδίου καλύπτουν από τις εργασιακές σχέσεις το χρόνο εργασίας μέχρι και τις αποζημιώσεις απόλυσης αλλά και τις άδειες. Ο Γιάννης Φόσκολος παρακολούθησε τη συνέντευξη του κυρίου Χατζηδάκη ο οποίος φυσικά και έβγαλε ειδήσει Γιάννη. Να ξεκινήσουμε όμως από την είδηση για το σώμα επιθεωρητών. Μάλιστα, μήνα, όπω ανακοίνωσε ο Υπουργό Εργασία Κωστή Χατζηδάκη παρουσιάζοντα το εργασιακό νομοσχέδιο που μπαίνει σε δημόσια διαβούλευση, το Σώμα Επιθεώρηση Εργασία μετατρέπεται πλέον σε ανεξάρτητη αρχή. Θα λειτουργεί στα πρότυπα τη ΑΔΕ και τη Ανεξάρτητη Αρχή Προστασία Προσωπικών Δεδομένων. Δεν θα υπάγεται εμέσω-αμέσω το Υπουργείο Εργασία. Θα είναι μια ανεξάρτητη αρχή και θα λέγεται Επιθεώρηση Εργασία. Τώρα, όσον αφορά στι υπόλοιπε διατάξει, κομβική yeah. διάταξη σύμφωνα με τον Υπουργό Εργασία. Εργασίας είναι α, η ψηφιακή κάρτα εργασία, η οποία θα είναι η εγγύηση, όπω είπε ο ίδιο, για την διευθέτηση του χρόνου αλλά και για την τηλεργασία. Η ψηφιακή κάρτα εργασία θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψη. Θα είναι ε, online συνδεδεμένη με το σύστημα Εργάνη για να ελέγχεται το ωράριο σε πραγματικό χρόνο και θα ισχύει και για του εργαζόμενου που είναι στο γραφείο αλλά και για του εργαζόμενου που θα τηλεργάζονται. Επίση, πρέπει να σου πω πω θα προβλέπετε πρόστιμο μαμούθ 10.500 ευρώ στα πρότυπα τη αδείλωτη εργασία για τι επιχειρήσει που δεν εφαρμόζουν σωστά αυτό το μέτρο. Ε, Όπω επίση και ε, ε, αναστολή λειτουργία σε περίπτωση υποτροπή. Όσον αφορά τώρα στην διευθέτηση του χρόνου εργασία, το ελαστικό 8ωρο είναι και το μείζον θέμα, το βασικό αγκάθι που προκαλεί και τι οξύε αντιδράσει τη αντιπολίτευση. Ε, ε Όπω είπε ο Υπουργό Εργασία, το ελαστικό ωράριο, δηλαδή η εξάμηνη τράπεζα χρόνου, ε, εντό τη οποία θα μπορεί ένα εργαζόμενο να εργάζεται έω 10 ώρε ημερησίω χωρί πρόσθετη αμοιβή, ε, έτσι ώστε να εργάζεται 6 ώρε σε άλλη μέρα και το 8ωρο να προκύπτει κατά συμψηφισμό, θα ενεργοποιείται μόνο μετά από αίτηση του εργαζόμενου, ενώ εάν αρνηθεί πρώτα ε, πρόταση του εργοδότη να, για διευθέτηση, η απόλυσή του θα είναι άκυρη. Θα υπάρχει έγγραφη συμφωνία, ενώ όπως είπε ο Υπουργός Εργασίας, θα υπάρχει μέσα στο νομοσχέδιο ρητή διάταξη για το 8ωρο, το πενθήμερο και τις 40 ώρες εργασίας. Ε, το νομοσχέδιο αυτό ανεβαίνει στη διαβούλευση τώρα, Γιάννη, να δούμε... Ανεβαίνει πού, ναι. στη διαβούλευση επόμενες τις επόμενες ώρε. ώρες, ώρες. σε δημόσια Βάλιστα. διαβούλευση για να mm. μείνει εκεί και ε, τέλη Μαΐου να ε, μπει στη Βουλή για να mm. το πρώτο σε δεκαήμερο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Και εμεί πάμε, κυρίε και κύριοι, να ακούσουμε μια, ένα μικρό απόσπασμα από τι δηλώσει του κυρίου Χατζηδάκη. Η επιθεώρηση εργασία ω ανεξάρτητη διοικητική αρχή με λειτουργική ανεξαρτησία, διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. Δεν υπόκειται σε έλεγχο ή εποπτεία από κυβερνητικά όργανα, κρατικούς φορείς ή άλλες διοικητικές αρχές ασκεί τις αρμοδιότητες του ΣΕΠΕ που με βάση το νομοσχέδιο καταργείται και θα λειτουργεί κατά τα πρότυπα της ΑΑΔΕ από την οποία βασικά εμπνευστήκαμε και τις διατάξεις αυτού του νομοσχεδίου και ως ένα βαθμό της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.